πάμε να βγούμε εδώ. Είμαστε επιστροφή στο κόκκινο και στην νέα τηλεόραση. Κανονικά τώρα, ρε Ζωζέ, θα έπρεπε να έπαιζες κάτι πιο κλασικό, κάτι πιο. Με πιο ψηλές ενότητες. Τέλος πάντων, να υποδεχτούμε αυτό το κορίτσι που είναι καλήφωνο, που είναι όμορφο, που είναι αυτή η αυστηρή κυρία των ειδήσεων. Αλλά, παιδιά, στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο αυστηρή η Μαρίνα Γιακουμάκη. Και εμείς σήμερα θα σας την συστήσουμε και θα σας την δείξουμε και από μία. Θα τη δούμε από μία άλλη ματιά. Καλώς ήρθες. Γιατί πρέπει να βάλει κλασικό τραγούδι, ακόμα δεν το κατάλαβα. Είμαι κλασικουιτά. Όχι. Στη μουσική και στα ακούσματά σου δεν είσαι πιο κλασική? Είμαι σε φάση που τα ακούω όλα. Όλα. Εγώ δεν μπορώ να σε φανταστώ στο σπίτι να ακούς Φουρέιρα. Κι όμως, ακούω και Φουρέιρα. Βάλε μια Φουρέιρα για τη Μαρίνα. Εξαιτίας της κόρης μου, η οποία τη λατρεύει. Τη λατρεύει. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε συναντώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που δεν σε βλέπω πίσω από αυτό το αυστηρό γραφείο των ειδήσεων. με ειδήσεις που δεν είναι όμορφες τα τελευταία χρόνια. Συνεχώς είναι δυσάρεστες και έχουμε μια τρομερή δυσκολία να αποθησευρίζουμε θετικά νέα. Δεν είναι καθόλου εύκολο και ίσως νομίζω αυτή η επιλογή που κάναμε φέτος στη νέα τηλεόραση να δούμε την άλλη ματιά της ζωής με αυτόν τον τίτλο και με αυτούς τους καλεσμένους θα δώσουμε μια πιο θετική προοπτική, μια πιο αισιόδοξη προοπτική. Καταρχάς να διορθώσω κάτι που είπα πριν να φύγω σε διαφημίσεις. Είπα ότι δεν σε έχω συναντήσει ποτέ ξανά στο κόκκινο, αλλά τελικά μου είπες ότι τα είχαμε πει. Βεβαίως, είχαμε το 17. Μιλήσει λίγο πριν το 17. Τότε που λέγαμε ότι πρέπει να συναντήσουμε μία Γερμανίδα ευρωβουλευτή, όπου να διεκδικεί και αυτή μαζί με εμάς τις αποζημιώσεις για τη χώρα μας. Και μου ευχήθηκες, μάλιστα θυμάμαι ότι μου ευχήθηκε, σου εύχομαι να τη βρεις, όπου στη συνέχεια κάτι έγινε. Τουλάχιστον επικοινωνιακά, γιατί πρακτικά καταλαβαίνεις είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, πριν πάμε σε αυτή την καινούργια εκπομπή που έκανε πρεμιέρα την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη και που κάθε Πέμπτη μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων εκεί γύρω στις 9 και 10. 9 και 10 το πολύ θα έχουμε την ευκαιρία να την παρακολουθούμε. Πριν πάμε λοιπόν σε αυτό το νέο ξεκίνημα, θέλω να μου πεις εσύ πόσο με άλλη ματιά σε βλέπει ο κόσμος στο δρόμο, στις καθημερινές σου συναναστροφές με αυτούς. Έξω από το στούντιο των ειδήσεων. Λοιπόν, υπάρχουν τρεις κατηγορίες νομίζω. Είναι αυτή που και σήμερα την συνάντησα. Παρκάρισα το αυτοκίνητό μου και μου λέει «Τι θα γίνει, θα πούμε ειδήσεις εδώ στη μέση του δρόμου». Υπέροχο. Ένας κύριος από τα λιτά ήταν, δεν πειράζει που το λέω τώρα. Υπάρχει άλλη κατηγορία που λένε «Αυτή είναι». Και μιλάω ένα στον άλλον χαμηλόφωνα. Και είναι αυτοί που σε γνωρίζουν και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δηλαδή, μπορεί να έχουν καταλάβει, αλλά δεν εκφράζονται καθόλου. Ποια από αυτές τις τρεις κατηγορίες δεν αντέχεις? Κάπως λίγο σου τσακίζει τα νεύρα. Είναι μία, νομίζω, νοοτροπία που την έχουμε εδώ. Σε ξέρω, σε γνωρίζω και κάνω ότι δεν σε ξέρω. Αυτό είναι χειρότερο. Δεν θέλω αναγνώριση να μου να το καταλαβαίνω, αλλά αυτό είναι το άλλο άκρο. Δηλαδή, δεν ξέρω ποια είσαι, δεν με ενδιαφέρει ποιο είσαι. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα πρόσωπα τη τηλεόραση. Δηλαδή, το συναντάμε αυτό και με παλιού συμμαθητέ. Αυτό σου ήθελα να σου πω. Είναι λίγο μια νοοτροπία που κυριαρχεί. Ναι. Σε ξέρω από το σχολείο, σε ξέρω από μια άλλη περίσταση. Αλλά δεν σου λέω ότι σε κοιτάω κιόλα, γιατί όλοι για σένα κοιτάνε, γιατί να σε κοιτάξω κι εγώ. Κάπως έτσι. Σου παραπονιούνται για τις ειδήσεις? Ναι, πάρα πολύ. Είναι το μόνο για τα κακά νέα. Ναι, γι' αυτό το είπα πρώτο εγώ. Η αλήθεια είναι ότι καταλαβαίνω τον κόσμο που έχει νιώσει τέτοια μεγάλη πίεση, τόσο μεγάλο στρες. Αλλά πραγματικά και εμείς, όπως το είπα και πριν, προσπαθούμε να βρούμε αυτές τις θετικές ειδήσεις. Και πάντα σκεφτόμουν ότι έχουμε λαμπρές προσωπικότητες που έχουν αφήσει αυτό το βαθύ αποτύπωμα στην κοινωνία μας και έχουν να μας δώσουν θετικές ειδήσεις, αισιόδοξες ειδήσεις. Τη διαδρομή τους μέσα από κανάλια, από δύσκολες διαδρομές, που όμως είχαν ένα ευτυχές αποτέλεσμα. Αυτά τα πρόσωπα προσεγγίζω για την εκπομπή. Πες μου λοιπόν κάτι, γιατί αυτά τα πρόσωπα και αυτές οι σπουδαίες προσωπικότητες που έχουν κάνει μια λαμπρή πορεία στη ζωή τους δεν είναι τόσο προβεβλημένα όσο τα πρόσωπα τα οποία είναι, θα το πω πολύ πολύ απλά, βουτυγμένα στη λάσπη? Λοιπόν, τι γίνεται? Είναι εμπορικό τώρα το θέμα? Νομίζω το επιδιώκουν. Το επιδιώκουν, ποντάρουν πολύ στην επιλεκτική μνήμη.
ότι ξεχνιούνται και αυτά, κάποια στιγμή ξεχνιούνται. Υπάρχουν όμως εξαιρετικές προσωπικότητες, λαμπρές προσωπικότητες, με διαδρομή, ιστορίες, θα έλεγα μια διαδρομή που έχει πολλές, πολλούς ωραίους σταθμούς και εμείς αυτούς θα ανακαλύψουμε φέτος. Λοιπόν, όταν έμαθα για την καινούργια εκπομπή, σκέφτηκα. Και λέω, γνωριζόμαστε χρόνια πια, είμαστε κάθε μέρα εδώ, κουτουλιόμαστε, αστειευόμαστε και τα σχετικά. Λέω, η Μαρίνα, για να αποφάσει να κάνει αυτή την εκπομπή, ή έχει φτάσει στο αμήν με τις δυσάρεστες ειδήσεις, άρα θέλει να δώσει και κάτι διαφορετικό στον κόσμο, ή, μπορεί να είναι και συνδυασμός των δύο αυτών που θα σου πω, θέλει πάρα πολύ να συναντήσει κάποιον άνθρωπο, κάποια προσωπικότητα, και είναι αυτό το πρόσωπο η αιτία που θα δημιουργήσει μία ολόκληρη εκπομπή και με αφορμή αυτό το πρόσωπο θα συναντήσει και άλλους τόσους. Λοιπόν, είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Όντως. Ναι, δηλαδή, εγώ πέρασα και περνάω μία φάση εξόδου από το πένθος. Ναι. Προσπαθώ να επεξεργαστώ απώλειες στην οικογένειά μου. Δεν μου σε διπλή θέση. Απώλεια. Τριπλή απώλεια. Τριπλή απώλεια. Ένα έχεις χρόνο, δίκιο, ναι. Έχεις έχω μία τριπλή απώλεια και ξέρεις, έχει φάση στο πένθος. Δηλαδή, είναι αυτή το ευνίδιο και νεαρής ηλικίας, υπάρχουν και οι θάνατοι που έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ, ναι, έχει ναι. κλείσει ο κύκλος, αλλά πάλι δεν πάβει να σε πονάνε, έτσι, να είναι μια βαθιά πληγή. Πέραν αυτού όμως, ήθελα να σου πω ότι ήταν η ιδέα της διοίκησης να κάνω αυτή την εκπομπή. Όταν μου το προτείνανε, ήμουν λίγο διστακτική, γιατί ήμουν ήδη καταπιεσμένη, πολύ, μάλλον πιεσμένη ψυχολογικά. Και φοβόμουν ότι δεν θα δώσω το 100% της ενέργειάς μου σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Από την άλλη, όμως, σκεφτόμουν πριν αυτή την πρόταση ότι έχουμε λαμπρά παραδείγματα ανθρώπων που θα ήταν πάρα πολύ όμορφο να τις επικοινωνήσουμε, να τις μάθει ευρέως ο κόσμος. Το σκεφτόμουν πριν, ήρθε η πρόταση με κάποιες έτσι διστακτικές έτσι επαφές, αλλά νομίζω ότι ήταν μια καλή επιλογή γιατί βοηθάει και εμένα να έχω καινούριους στόχους, να έχω ένα project το οποίο το κυνηγάω, με έχει ενθουσιάσει, με εγωιτεύει αυτή η έρευνα και ταυτόχρονα να σου πω κάτι εγώ τώρα, είναι λίγο εσόψυχο αυτό, αλλά θέλω να το μοιραστώ μαζί σου. Νομίζω ότι αυτός ο θρήνος, η θλίψη, μπορεί να μετατραπεί σε δημιουργική. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Φάση. Δηλαδή πολύ. Να είσαι πολύ πιο δημιουργικός από το να είσαι στο σπίτι σου. Και νομίζω πρέπει κάπως να το επεξεργαστούν και οι φίλοι που μας ακούνε αυτή την ώρα. Αν μπορέσεις να το φέρεις σε μια ισορροπία να το διαχειρίζεσαι. Εγώ γενικώς είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Το ξέρεις καλά. Ότι πάντα το βλέπω μισογεμάτο το ποτήρι, ακόμα και στις πιο δύσκολες φάσεις. Είμαι πιο πολύ εκδηλωτική στις ευχάριστες στιγμές παρά στις δυσάρεστες. Στις δυσάρεστες, τις μετατρέπει λοιπόν, σε δύναμη όμως τις εγώ δυσάρεστες. Εγώ θέλω να σου πω ότι είναι πολύ πιο δημιουργικό ναι. αυτή την ενέργεια να μην την κάνεις θρήνο, αλλά να την κάνεις δημιουργία, να την κάνεις μια φάση που θα ανακαλύπτεις νέους ανθρώπους, νέες ιστορίες, νέες νοοτροπίες. Αυτό μου για μένα είναι πιο πολύ βάλσαμο. Είναι ωραίο και αυτό που λες. Σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας και πώς μπορούμε τελικά μέσα από τις δυσκολίες και εκεί που πολλές φορές όλοι μας σκεφτόμαστε και λέμε πω τώρα εντάξει το έχασα εγώ το μυαλό μου, αυτό ήταν, τέλειωσα. Πώς μπορείς μετατρέποντας την δυσκολία σου ή τη δυστυχία σου ή την απώλειά σου σε δύναμη να γίνεις και δημιουργικός και τελικά να κρατήσεις τις ισορροπίες μέσα στο κεφάλι σου. Πολύ, έτσι ακριβώς, έτσι το είδα και εγώ. Παρόλο που ήταν οδυνηρές οι στιγμές, αυτόν τον 1,5 χρόνο και νοσοκομεία και δυσκολίες με τις σχέσεις των ανθρώπων και να μπορέσουμε να ανακάμψουμε, να αναδομήσουμε και πάλι τον εαυτό μας σε μια νέα φάση, να βοηθήσουμε μικρότερα ή μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό το 1,5 έτος, αλλά θεωρώ ότι αν βρούμε αυτή τη ισορροπία, την σωστή ισορροπία, μπορούμε πραγματικά να λειτουργήσει αυτό προς όφελός μας. Εγώ πάντως που την είδα την πρώτη εκπομπή, λέω πόσο της πάει. Τι ωραία, πόσο άλλη Μαρίνα, πόσο Μαρίνα επίσης αυτή η εκπομπή, γιατί είναι καλοδουλεμένη. Φαίνεται ότι έχεις αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο, έχεις κάνει την έρευνά σου, έχεις ψάξει τους καλεσμένους σου, έχεις δημιουργήσει μια πολύ ωραία συνθήκη γύρω από το πρόσωπο που φιλοξενείς. Η αλήθεια είναι ότι μπαίνω λίγο στο είναι του
φιλοξενούμενο μου. Θέλω να μάθω, δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε από τις ειδήσεις, από τα ρεπορτάζ. Θέλω λίγο να ξέρω και πίσω από την κουίντα τι γίνεται. Και δεν είναι κουτσομπολιστική η προσέγγιση καθόλου, πιστέψτε με. Είναι καθαρά κοινωνική. Να μάθω ίσως σε μια διαχείριση διαφορετική, μια ιστορία που με ενθουσιάζει, γιατί εγώ δεν θα αντιδρούσα έτσι. Και νομίζω ότι αυτό θέλω να μεταφέρω, ότι υπάρχουν πολύ καλά παραδείγματα, υπάρχει και η άλλη ματιά, την οποία δεν την έχουμε σκεφτεί, δεν την έχουμε συναντήσει στο δρόμο ή στο περιβάλλον μας. Δεν έχει δοθεί ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους να τη δείξουν. Κοίταξε, είναι οι άνθρωποι που πολλές φορές δυσκολεύομαι να τους βγάλω στον αέρα, πρέπει να σου πω. Διότι είναι πολύ σεμνοί. Πάρα πολύ σεμνοί. Τι έχω να πω εγώ, και έχουν ένα background από πίσω, και δεν μιλάω μόνο για το βιογραφικό, μιλάω για όλη τους τη διαδρομή. Ναι. Εκτός την επαγγελματική, την κοινωνική, την οικογενειακή, την προσωπική. Και πραγματικά αξίζει να φωτίσουμε αυτές τις πτυχές. Έχει βγει μία εκπομπή στον αέρα, όμως δεν σημαίνει ότι εσύ έχεις μείνει σε αυτή την μία συνάντηση σε μία προσωπικότητα. Εννοείται ότι έχεις ξεκινήσει και γράφεις εκπομπές και έχεις κάνει τις επαφές σου και έχεις μιλήσει με τους ανθρώπους που θα δούμε στην πορεία. Με αυτούς που δεν φαίνονται στην οθόνη μπροστά, αλλά θέλουν να δώσουν πληροφορίες για την προσωπικότητα. Σωστά, έχω και αυτούς. Σωστά. Γίνεται μια έρευνα πίσω από το κάθε πρόσωπο. Υπάρχει κάποια προσωπικότητα από αυτές που έχεις συναντήσει μέχρι τώρα που διακριτικά και όμορφα σου έχει πει ότι ξέρεις τι, ρώτα μου ό,τι θες, ψάξε ό,τι θες. Θα ήθελα αυτό το κομμάτι να μην το αγγίξουμε, να μην το αγγίξουμε. Όχι ακόμα. Το περιμένεις ότι θα συμβεί. Βεβαίως το περιμένω. Πάντα υπάρχει ένας τρόπος, νομίζω. Είναι πολύ πλούσια ελληνική γλώσσα. Με έναν τρόπο μπορούμε να περάσουμε κάποια στοιχεία της προσωπικότητας, ακόμα και αν είναι λίγο πιο επιφανειακά. Έτσι. Έχω πάντως πάρει αρνητικές απαντήσεις που τώρα στην πορεία, βλέποντας την πρώτη εκπομπή, είναι τώρα συζητήσιμη. Έλα, αυτό τώρα είναι μεγάλο χειροκρότημα, μεγάλη επιβράβευση για την δουλειά σου. Ήταν απόλυτα όχι, να το συζητήσουμε τώρα. Πώς αντιμετωπίζεις έναν άνθρωπο που ενδεχομένως θα τον φιλοξενήσεις στο μια άλλη ματιά, με άλλη ματιά, και κάποια στιγμή ίσως χρειαστεί να τον αντιμετωπίσει ζωντανά στο δελτίο. Με άλλο προφίλ. Αυστηρή, με την ξύλινη δημοσιογραφική γλώσσα, και ίσως να χρειαστεί να μην του χαρίσεις, να σου το πω πολύ απλά. Εκεί τι φυσιολογικότατα, όπως ορίζει ο ρόλος. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνεις, βρε παιδί μου. Όχι, δεν είναι δύσκολο. Είναι η δουλειά μας αυτή, είναι το χρέος μας αυτό. Δηλαδή, εγώ τώρα εμείς μιλάμε και πίνουμε καφέ, αλλά όταν θα προκύψει... Ναι, ένα καφέ δεν σου φέραμε. Θα προκύψει ένα ζήτημα στον αέρα, θα είμαι απαλή μαζί σου, θα είμαι επίοικης. Θα είμαι, βρε παιδί μου, λίγο πιο στρογγυλεμένη. Δεν υπάρχει αυτό. Και δεν είναι ανάγκη να στο πω εγώ, μπορεί να στο πούνε κάποιοι εδώ στα Χανιά, ότι είναι κάτι άλλο στο δελτίο. Είναι κάτι άλλο. Γιατί εκείνη τη στιγμή πρέπει να ενημερώσουμε, πρέπει να κρατήσουμε το ενδιαφέρον του τηλεθεατή και να μάθει την αλήθεια. Και την αντικειμενικότητά σου, Η αίσθηση του χρέους, νομίζω, είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Αν είναι να χαϊδεύουμε, να στρογγυλεύουμε, τότε να κάνουμε μια άλλη δουλειά. Σου δίνεται η ευκαιρία να χαϊδέψεις και να στρογγυλέψεις στην καινούργια εκπομπή? Όχι. Όχι. Δεν μου δίνεται η ευκαιρία. Ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα. Που θέλω να φανούν όλες και οι γωνίες κανονικά. Θέλω να φανούν οι γωνίες. Δηλαδή και πιέζω να φανούν οι γωνίες. Εγώ γιατί τώρα έχω την αίσθηση ότι μιλάω με μια γυναίκα η οποία πολλές φορές αυτομαστιγώνεται και εξαντλεί πολύ μεγάλη αυστηρότητα στον εαυτό του. Αυτοκριτική. Χρειάζεται αυτοκριτική. Μα δεν εξελίσσεσαι αλλιώς. Μην μου πεις τώρα ότι εσύ δεν βλέπεις το τέλος την εκπομπή σου ή εγώ δεν βλέπω κάθε δελτίο. Τι να δούμε πού κάναμε λάθος, πού σφάλαμε, πού δεν χειριστήκαμε. Ναι, σύμφωνοι, αλλά δεν υπάρχουν φορές που νιώθεις και εσύ ότι εξαντλήσεις, παιδί μου, παραπάνω αυστηρότητα από ό,τι αξίζεις ή από ό,τι θα έπρεπε. Γιατί τόσο όχι, πολύ. Όχι. Αν θέλουμε να βλέπουμε τον εαυτό μας να εξελίσσεται και να φτάνει σε ένα καλό επίπεδο δημοσιογραφίας, οφείλουμε να είμαστε τόσο αυστηροί και πραγματικά πολλές φορές μου το λένε και άλλοι, και πιο πολύ το οικογενειακό μου περιβάλλον, ότι είσαι υπερβολική. Ναι, λέω, εκεί έκανα λάθος. Είσαι υπερβολική. Λέω, εσείς μπορεί να με βλέπετε με ένα μάτι πιο επιλεκτικό, μάτια. Δηλαδή, εντάξει, δεν ήταν τόσο σοβαρό. Όχι όμως, πρέπει να πιάνω τον παλμό του μέσου τηλεθεατή και του σκεπτόμενου τηλεθεατή.
Υπάρχουν ονόματα τα οποία μπορούμε να ανακοινώσουμε για τις επόμενες εκπομπές. Κοιτάξτε, τώρα τις πρώτες εκπομπές η αλήθεια είναι ότι έχουμε γυναίκες. Έτυχε όμως αυτό. Καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολο να προγραμματίσουμε τα γυρίσματα. Mm-hmm. Οπότε την χάνει οι τρεις πρώτες να είναι γυναίκες. Δεν πειράζει, είναι και η εποχή μας, νομίζω. Ναι, και από τον ακαδημαϊκό χώρο. Η πρώτη ήταν και ακαδημαϊκός και πολιτικός. Mm-hmm. Η δεύτερη είναι καθηγήτρια και γιατρός. Η τρίτη θα είναι πανεπιστημιακός, αλλά θα έχει και βρει γνώσεις από πολυτεχνική σχολή, οπότε διαφοροποιείται. Από εκεί και πέρα όμως θα επιδιώξω να έχουμε και ανθρώπους της επικαιρότητας, αν το επιτρέψουν και οι ίδιοι, γιατί μπορεί εμείς να εκφράζουμε εγώ μια επιθυμία, θα ήθελα πολύ να πάρω συνέντευξη από το συγκεκριμένο, αλλά οι ίδιοι να έχουν κάποιες συστολές και να μην το επιδιώξω, όχι να μην δεχτούν καν. Είναι σαν να κυκλοφορείς μέσα στο κεφάλι μου αυτή τη στιγμή, γιατί η ερώτησή που θα σου έκανα και που σου ετοίμαζα όση ώρα μιλούσες ήταν: πες μου μία προσωπικότητα που θα ήθελες πάρα πολύ, αλλά θέλω ονοματεπώνυμο, που θα ήθελες πάρα πολύ να συναντήσεις αυτή την εκπομπή, για να στο ευχηθώ κι εγώ ολόψυχα και έχω αποδείξει ότι οι ευχές μου πιάνουν. Θα ήθελα τη θετική σας ενέργεια τώρα. Για πες όλοι μαζί. Πάρα πολύ, γνωρίζοντας ότι θα διεξαχθεί και το φεστιβάλ κινηματογράφου, ναι, τον Κώστα Γαβρά. Διακαείς πόθος. Δεν είναι δύσκολο. Διακαείς πόθος. Ξέρω ότι έχει μια προχωρημένη ηλικία, ότι μας κάνει μεγάλη τιμή που έρχεται στα Χανιά. Δεν ξέρω. Το επιδιώκω, το λέω δημόσια. Μαθιά κανόνισε. Κανόνισε. Θα τον έχω εδώ, θα τον στριμώξουμε και δύο μαζί. Στο εύχομαι ολόψυχα. Πάντως είναι φοβερό ότι σε αυτή τη ζωή κάνουμε κάτι κύκλους. Σκεφτόμουν πριν μπω στο στούντιο ότι όταν βγάλαμε μια εφημερίδα στην 6η Δημοτικού, στο σχολείο του ΔΔΔ Μηνή, στη Σούδα, τι νομίζεις ότι έκανα σε αυτή την εφημερίδα, τι μπορεί να έκανα, τις συνεντεύξεις. Λοιπόν, έχει η ζωή πολλές γωνίες και μας περιμένει, με την καλή έννοια τώρα αυτή του όρου. Τώρα, τελευταία ερώτηση και θα σε αφήσω να πας, γιατί ξέρω ότι δουλεύεις τώρα και την εκπομπή της Πέμπτης. Μπορεί να θεωρηθεί και ρητορικό βέβαια το ερώτημα. Είναι οι γονείς σου, και δεν λέω ήταν, είναι, γιατί οι γονείς μας είναι πάντα ζωντανοί μέσα μας και κυκλοφορούν στις ζωές μας συνεχώς. Είναι οι γονείς σου δύο προσωπικότητες που θα άξιζαν να τις δει ο κόσμος από μία άλλη ματιά, ενδεχομένως από τη ματιά που τους έζησες εσύ. Καταρχήν να σου πω ότι τώρα πλέον είναι η φύλακες, άγγελοι μου. Σε κάθε μεγάλο μου βήμα, σε κάποια μου δυσκολία, τους νιώθω γύρω μου, όσο και αν ακούγεται αυτό λίγο έτσι περίεργα, αλλά νομίζω ότι ήταν τόσο ισχυρές προσωπικότητες, είχαν ένα τόσο δυνατό τέριασμα μεταξύ τους και είχαν και ένα κώδικα αξιών που μας τον πέρασαν όσο γίνεται με όλη τους τη δύναμη, με την τελευταία ρενίδα της δύναμής τους προσπαθήσανε να δώσουν αξία στα παιδιά τους και νομίζω, μην κρίνεις από μένα, αλλά πραγματικά τα αδέλφια μου είναι αυτό ακριβώς. Ακολουθούν κατά γράμμα αυτές τις αξίες που μεταλαμπάδευσαν οι γονείς μας. Και αξίζανε να τους δούμε με άλλη ματιά, γιατί ήταν ένα φοβερό δίδυμο. Και στο τέριασμα και στο πώς δημιούργησαν οικογένεια και πώς δημιούργησαν γενικότερα στη ζωή τους για να αφήσουν την κληρονομιά αυτή σε εμάς. Εγώ θέλω να σου ευχηθώ κάθε επιτυχία. Η ευχή σου με αυτόν τον μεγάλο σκηνοθέτη να πραγματοποιηθεί και θα πραγματοποιηθεί και άμεσα κιόλας. Να σου ευχηθώ καλή σεζόν, όμορφες ειδήσεις, ευχάριστες ειδήσεις από εδώ και μπρος, όσο γίνεται. Ξέρουμε ότι δεν τις δημιουργείτε εσείς τις ειδήσεις. Μακάρι να είχατε αυτό το μαγικό ραβδάκι και όλα να μπορούσαμε να ζήσουμε στο κόκκινο ευχάριστες στιγμές, αυτό έχω να σου πω. Και θέλω ακόμα μία συνέντευξη, έτσι. Κι άλλη. Ναι, κι άλλη, κι άλλη. Γιατί έχουμε 9 μήνες μπροστά μας. Τι δουλειά θα κάνουμε. Θα σου πω τώρα, αυτή είναι η δουλειά μας. Μία συνέντευξη. Μα είναι η θέση περίεργη. Με την Μαρίνα τη Γιακουμάκη. Οχ, τι θα πει τώρα. Εντελώς εκτός τηλεοπτικών πραγμάτων. Πώς είναι στη μέρα της, πώς είναι στα νεύρα της, πώς είναι στα καλά της. Αν παρακολουθεί τηλεόραση, ποια προγράμματα παρακολουθεί, ποιες, όλα αυτά. Στο υπόσχομαι, αφού θα έρθει στην άλλη ματιά και θα είσαι εσύ. Μα εμένα τώρα είτε έτσι να με δεις, είτε άλλη να με δεις.